Εκεί μπράβο. Τώρα είναι έτοιμο πολύ γέλος, φαίνεται, παρά να σε φάνε τα κουνούπια. Είναι και μόνο ο ψυχολογικός παράγοντας, νιώθω ότι με έχουν τσιμπήσει κουνούπια και μου έχουν πει ότι τα περισσότερα έχουν εξαφανιστεί λόγω των ψεκασμών που γίνονται από αρχές Μαρτίου. Συνδυαστικά με την περιφέρεια Αττικής, λοιπόν, και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου συμμετέχει σε αυτό. Είμαστε λοιπόν στο ρεύμα πικροδάμψη εδώ στο Παλαιό Φαλήρου. Καλή σας ημέρα. Με τον Δήμαρχο τον κύριο Φωστηρό. Καλημέρα, καλημέρα. Ο αντιδήμαρχος ο κύριος Γιακόβλεφ. Γιακόβλεφ, εντάξει. Η κυρία Φεκίνη. Καλημέρα. Φρασίνου. Καλημέρα. Για πείτε μας. Τα νέα είναι καλά. Οι βροχές έχουν βοηθήσει ώστε να μην έχουμε λιμνάζοντα νερά. Όταν υπάρχει ροή, να ξέρετε, στο ρέμα. Ελάτε ποτέ να δείξουμε. Τότε αυτόματα το πιθανότερο είναι να μην έχουμε ανάπτυξη κουνουπιών. Το συνεργείο μας βρίσκεται εδώ. Αν θα δείξει η κάμερα πίσω, το συνεργείο λοιπόν βρίσκεται εδώ και παράλληλα παίρνει δείγματα για να δούμε αν έχουν αναπτυχθεί προνύμφες. Είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα. Στη φάση δηλαδή που θέλουμε να εντοπίσουμε αν υπάρχει ανάπτυξη κουνουπιών, ώστε να κάνουμε την κατάλληλη εντομοκτονία. Να ξέρετε ότι αυτό ξεκινάει θεωρητικά αυτούς τους μήνες, το Μάρτιο. Την περασμένη χρονιά δεν σταματήσαμε καθόλου. Ακόμα και το χειμώνα παίρναμε δείγματα, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που απασχολούν τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου και κυρίως αυτούς που μένουν κοντά σε ρέματα, ότι προσπαθούμε τουλάχιστον από πλευράς Δήμου να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την καταπολέμηση. Κύριε Φωστηρόπουλε, μπορώ να σας πω ότι από τα αιτήματα. Ναι, να ρωτήσω να καταλάβω, γιατί είναι πάρα πολλοί κάτοικοι, όχι στον Αττική, σε όλη την Ελλάδα, που έχουν θέμα λοιπόν με τα κουνούπια και λένε ρε παιδιά, κάναν ψεκασμούς φέτος, δεν κάνανε. Ποιος είναι αρμόδιος για να κάνει καταρχάς τους ψεκασμούς και πότε γίνονται? Κοιτάξτε, στο συγκεκριμένο, στα ρέματα της Αττικής, για να μην απαντάμε γενικότερα τι γίνεται στην Ελλάδα, γιατί καταλαβαίνετε διαφορετικά είναι στις αγροτικές περιοχές, διαφορετικά. Σε ό,τι αφορά όμως τα ρέματα εδώ στην Αττική, η αρμόδια είναι η περιφέρεια. Η περιφέρεια Αττικής λοιπόν κάνει διαγωνισμό και κάθε δύο εβδομάδες ειδικά drone έρχονται εδώ στο ρέμα της Πικροδάφνης, εδώ που βρισκόμαστε, και κάνουν τους ψεκασμούς τους. Εμείς όμως παράλληλα ως Δήμος, παρότι θεωρητικά θα μπορούσαμε να πούμε δεν είναι στις αρμοδιότητές μας και δεν θα χρειαζόταν να το κάνουμε, εδώ και περίπου 15 χρόνια έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε ψεκασμούς παράλληλα με την περιφέρεια. Δηλαδή, μια φορά την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και όλα συγκεκριμένα, για να υπάρχει μια ενημέρωση, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου με δικό του συνεργείο, έχοντας βάλει στον προϋπολογισμό του τη σχετική δαπάνη, έχοντας κάνει και τη διαγωνιστική διαδικασία. Καταλαβαίνετε λοιπόν, κύριε Παπαχλημίζου, να ξεπεράσουμε τις γραφειοκρατίες που πιθανόν να υπάρχουν. Κάνουμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία καταπολέμησης των κουνουπιών, η οποία δεν είναι απαραίτητα να γίνεται ένας ψεκασμός. Όπως βλέπετε, πιθανόν αυτή τη στιγμή, νομίζω η κάμερα δείχνει ότι τι γίνεται, συλλέγει λοιπόν στοιχεία από τα ύδατα. Και λίγο να το ρωτήσουμε τι ακριβώς κάνει. Για πείτε μας. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να πούμε σε όλους είναι ότι υπάρχουν οι μεγάλες εστίες που πιθανότητα λοιπόν, αν σταματήσουν πλέον να ρέουν τα νερά, να δημιουργούμε πιθανές εστίες για κουνούπια. Αλλά να θυμίσουμε και στον κάθε πολίτη, κάθε κάτοικο, ότι υπάρχουν και μικρότερες εστίες. Τα κουνούπια, ξέρετε, μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα γλαστράκι κήπου, για παράδειγμα, το οποίο έχει ποτιστεί βράδυ και έχει μείνει το νερό. Μπορεί να αναπτυχθούν και εκεί. Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε λιμνάζοντα ύδατα, σε φρεάτια. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς δεν περιοριζόμαστε στο ρέμα της Πικροδάφνης. Κάνουμε και στα φρεάτια του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, αλλά και στο κημητήριο, όπου ξέρετε υπάρχουν πάρα πολλά πιατάκια, γλαστρούλες κτλ. Προκειμένου να μειώσουμε λοιπόν την πιθανότητα ανάπτυξης των κουνουπιών. Παράλληλα με τα δείγματα που παίρνουν, μπορεί να σας τα πει ότι εξετάζουμε και τι είδος κουνουπιού υπάρχει. Γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα κουνούπια μεταφέρουν πάρα πολλές ασθένειες διαφορετικού τύπου. Παλιότερα ήταν η ελονοσία, υπάρχει το κουνούπι του Νείλου με την αντίστοιχη ασθένεια και πολλές άλλες. Μπορείτε να μιλήσετε άλλο. Ναι, αμένα, έρθει εδώ. Μια ερώτηση ακόμα στον κύριο Φωστηρόπουλο να κάνω, Μέρη, αν μπορείς. Ναι, επειδή επιμένω ότι υπάρχουν πολλά παράπονα διαχρονικά, όχι τώρα σε πολλές περιοχές. Μήπως είναι ένας εύκολος τρόπος αυτό κάποιος επιτίδιος, κάποια εταιρεία που έχει αναλάβει τους ψεκασμούς, δεν λέω συγκεκριμένη τώρα, δεν την ξέρω κιόλας, να κάνει το εξής, να πει: ωραία, εγώ υπογράφω μια σύμβαση, ένα τόνο θα ρίξω ψεκαστικό και να ρίξει μισό τόνο. Σου λέει: πες να με κοιτάξει, τι θα μετράει ο άλλος με το μάτι, πώς τόνους έριξα. Ή να το αλλοιώσει, να βάλει μέσα κάτι άλλο. Πολύ, πολύ σωστή παρατήρησή σας, αλλά ο διαγωνισμός δεν είναι με βάση την ποσότητα του ψεκασμού. Ο διαγωνισμός είναι διαγωνισμός έργου. Δηλαδή, αυτοί που έρχονται και κάνουν τη διαδικασία θα πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους όλο το χρόνο, όλο το χρονικό διάστημα. Δηλαδή, όταν παίρνουμε τα δείγματα, κοιτάμε να δούμε αν έχουν αναπτυχθεί προνύμφες. Αν έχουμε προνύμφες, μπορεί να κάνουμε ψεκασμό. Αν δεν έχουμε, δεν κάνουμε. Ξέρετε κάτι, ούτε αυτούς ούτε εμάς συμφέρει να έχουμε διαρκώς παράπονα από τον κόσμο, αλλά κυρίως για τη δημόσια υγεία. Δηλαδή, το θέμα των κουνουπιών δεν είναι κάτι πολιτικό το οποίο θα πληρώσουμε
κάτι τις λιγότερο. Άλλωστε, νομίζω ότι δεν κοστίζουν και τόσο πολύ τα φάρμακα τα οποία είναι βιολογικά, σε μια προσπάθεια να κρατήσουμε όσο το δυνατόν πιο καλή την ποιότητα της ζωής στην πόλη μας. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το πιο σημαντικό είναι να ξεπεράσουμε τις γραφειοκρατίες πολλές φορές του διαγωνισμού. Αυτά όμως ευτυχώς εδώ βρίσκεται και η κυρία Φίκηρη από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Τα έχουμε προνοήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό το ξεπερνάμε. Ούτε μπαίνουμε σε μια διαδικασία ακριβώς απέναντι. Είναι ο άλυμος. Δεν μπαίνουμε σε μια λογική, ξέρετε κάτι, ότι ο άλυμος να κάνει την πλευρά του. Εμείς συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά και με τους όμορους Δήμους. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν αυτό το κάνουμε 15 χρόνια. Αντίληπτο. Πρέπει να κλείσουμε μέρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.